Δυστυχώς, η άλλη μια φορά μιλήσαμε στο κενό, μιλήσαμε για αριθμούς, μιλήσαμε για νούμερα, μιλήσαμε ότι δεν βγαίνει. Μιλάμε πλέον για δύο δασκάλους, γιατί από ό,τι μαθαίνω υπάρχουν ευχάριστα νέα για το Δραπανιά και χαίρομαστε πολύ γι' αυτό. Δεν έχουμε να κάνουμε εμείς με κανένα σχολείο. Όλα τα σχολεία είναι το ίδιο για μας. Θέλουμε ίσης παιδεία για όλα τα παιδιά. Στο Σκηνέφωνο ναι, λοιπόν, μιλάμε για σχολείο που μαζεύει παιδιά από 14 οικισμούς. Από 14 οικισμούς υπάρχουν παιδιά που κάνουν μία ώρα και 15 λεπτά να πάνε στο σχολείο. Αντιμετωπίζετε το ίδιο με ένα σχολείο του Κρανίου. Αναγκάζουν αυτούς τους ανθρώπους να διεκδικήσουν κάπου αλλού την τύχη τους. Να διώχνουν τα παιδιά να μας αφανίσουν το σχολείο. Πάνε για να κλείσουν το σχολείο. Οι αριθμοί δυστυχώς λένε ότι το σχολείο πρέπει να γίνει κάτω από 5 θέσεις. Φέτος το σχολείο έγινε πενταθέσιο με σκοπό να ξεκινήσει μια κατρακύλα του σχολείου να το κλείσουν. Αν διαβάσετε τον νόμο, αν ερμηνεύσετε τον νόμο, αυτό που ερμηνεύουν με πολύ σχολαστικότητα φέτος, γιατί πέρυσι τα ίδια πράγματα ήταν και πρόπερσι τα ίδια πράγματα ήταν, ίσα ίσα που φέτος έχει ξεκινήσει και το λένε οι αριθμοί, το νηπιαγωγείο να έχει περισσότερα παιδιά. Άρα θα καλυτερεύσει η κατάσταση του σχολείου, ειδικά του Σκηνέφωνου, ναι, που είμαι γονέας και γνωρίζω τα στοιχεία. Αν δεν το αφανίσουν, θα κατρέψει. Έχει αρχίσει και έρχεται κόσμος στους δήμους μας προς τα έξω. Αυτό υποχρεώθηκε για πολιτική λύση, εσάς σας καλύπτει σε μια εβδομάδα, θα γίνει προσπάθεια. Ασφαλώς και δεν έχουμε πρόβλημα από όπου και να δεχτούμε τη βοήθεια. Η κυρία Ψαρουδάκη μας έκανε ξεκάθαρο ότι δεν αφορά αυτό το θέμα. Δεν θα πούμε εμείς ποιον αφορά. Έχουμε γίνει μπαλάκι ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και το Υπουργείο. Δεν ξέρω τελικά που πρέπει να αναφερθούμε και ποιος πρέπει να δώσει λύση. Εμείς θα περιμένουμε. Σήμερα το απόγευμα έχουμε συνάντηση στις 7 η ώρα στο σχολείο μας για να πάρθουν νέες αποφάσεις από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Ως και σήμερα, όπως ξέρετε, η κατάληψη είναι σε ισχύ. Η προηγούμενη απόφαση ήταν για όλη τη χρονιά. Έχουν αποφασίσει οι γονείς να χάσουν τα παιδιά τους τη χρονιά, ώστε να μεγαλώσει ο αριθμός. Για να μπορούσαμε να έχουμε τα απαιτούμενα άτομα για να ανοίξει το σχολείο μας πάλι εξαθέσιο, να έχουν ίση παιδεία τα παιδιά μας με τα παιδιά στα 2, στα 3 χιλιόμετρα ή στα 7 που έχουν μια διαφορετική παιδεία από τους δικούς μας. Περιμένουμε την απόφαση του Συλλόγου.